πιο κοντά. Έρχονται κι οι φίλοι και έχω παραγγείλει το τραγούδι σου. Μα νύχτα πανιά τρέχω να σου φέρω, για να σου προσφέρω το λουλούδι σου. Έλα κοντά μου, μια γιορτή να φτιάξουμε. Πες με στο παρά να πιάσουμε ουρανό, για λίγο να πετάξουμε. Ανοασίτες με τα πολλά χρώματα και τα πολλά αρώματα από τα λουλούδια του, να μας χαρίζουν τη δροσιά τους και την ομορφιά τους. Άνθρωποι φιλόξενοι μιλάνε για τον τόπο τους και τα προϊόντα του, αλλά και άλλοι που τον επέλεξαν για τόπο κατοικίας τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Όλοι μιλάνε με λόγια αγάπης και σεβασμό για το χωριό τους. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Εγώ είμαι τώρα πρόεδρος 21 χρόνια. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε διάφορα πράγματα στο χωριό, όπως να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλούσιο, το όμορφο φυσικό κάλος που μας έχει δώσει απλόχερα η φύση, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα στο μέλλον, να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο στο χωριό, να μπορέσουμε να φέρουμε πολύ κόσμο στο χωριό και να οι άνθρωποι, πέρα από τα αγροτικά που ασχολούνται τώρα, πέρα από τη χτινοτροφία που ασχολούνται, ας έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα με τον κόσμο που θα έρχεται στις Πάνω Ασίτες. Τα προϊόντα μας είναι κυρίως λάδι, σταφύλια, κρασιά, ό,τι παράγεται από το σταφύλι, μέλι, και τα υπόλοιπα είναι σε πιο μικρή έκταση, όπως παράγουμε διάφορα μήλα σε μικρή έκταση. Το όραμά μου, ο στόχος μου είναι να συνεχίσουμε, έχουμε ξεκινήσει μια πλακώστρωση στο χωριό. Υπάρχει μελέτη η οποία καλύπτει το υπόλοιπο όλου του χωριού, και το μεγάλο όνειρο για όλους τους χωριανούς και για όλη την περιοχή είναι το φράγμα των Αστών Πρινιά. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύετε τα ήθη και τα έθιμα των χωριών του τόπου μας γενικά. Βεβαίως κατάγομαι από αυτό το ευλογημένο χωριό, θα έλεγα, και το πανέμορφο. Εδώ δεξιά μας καταλήγει ο ορεινός όγκος του Ψιλορίτη με το Κουδούνι, που υπάρχει το ορειβατικό κέντρο. Το χωριό από φυσιολατρικής πλευράς είναι πανέμορφο. Έχει φαράγγια, το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου, θα έχετε μιλήσει γι' αυτό. Έχει το φαράγγι του Αγίου Χαραλάμπους. Έχει από ιστορικής πλευράς, έχει κατοίκους που πάλεψαν χρόνια και χρόνια και έχει σαν ποταμούς αιμάτων για την τουρκοκρατία και και επί γερμανικής κατοχής. Είναι το χωριό των Μπαντουβάδων και μάλιστα ένας Μπαντουβάς, ο Ζαχαρίας ο Μπαντουβάς, ήταν ο παππούς μου.
Και βέβαια αυτή τη στιγμή είμαι υπερβολικά συγκινημένη, γιατί ο χώρος που γίνεται η εκδήλωση ήταν το δημοτικό που επί 6 χρόνια τέλειωσα. 2 υπέροχες αίθουσες και στη μέση ένας διάδρομος που διέθετε μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία Καζαντζάκη, Πινελόπης Δέλτα και δανειζόμασταν τις Κυριακές. Τότε ήταν εξαήμερο το σχολείο. Πηγαίναμε και πρωί και απόγευμα, δάσκαλοι υπέροχοι που έκανε ο ένας σε 3 τάξεις και ο άλλος σε άλλες 3. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι και πραγματικά στα διαλύματα, τι να πρωτοθυμηθώ, τα ξεχασμένα παιχνίδια, δεν περνάς κύρα Μαρία, μέλι, μέλι, μέλισσα. Όλοι μαζί μια ομάδα και οι φιλίες αυτές πραγματικά είναι συγκινητικό, συνεχίζουν και μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην βλεπόμαστε καθημερινά, αλλά τα συναισθήματα είναι αμοιβαία και πολύ βαθιά. Και να που σήμερα, εξαιτίας της εκπομπής σας, δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούμε ξανά εδώ. Και είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Και βεβαίως να πω ότι είναι ένα χωριό που κρατά τους νέους ανθρώπους και θέλουμε και όσο γίνεται να δοθούν οι ευκαιρίες και άλλες πολλές ευκαιρίες που να μένουν οι νέοι εδώ και να αναδεικνύεται όλο και περισσότερο το χωριό μας, που ξαναλέω είναι πόλος έλξης για πάρα πολλούς και Ηρακλειώτες και ξένους. Υπηρέτησα στην Κρήτη, είμαι συνταξιούχος, ασολόγος όπως ξέρετε. Υπηρέτησα στην Κρήτη 31 χρόνια και από τα οποία 17 χρόνια ήμουν βοηθός επιθεωρητού Κρήτης, δασών Κρήτης και άλλα 12 χρόνια προϊστάμενος. Είχα επισκεφθεί όλη την Κρήτη σαν εργαζόμενος στην επιθεώρηση και έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ωραιότερα χωριά της Κρήτης είναι οι Ασίτες, που έχει όλα εκείνα τα στοιχεία με πλούτο και σε φυσική κληρονομιά, αλλά και σε πολιτιστική κληρονομιά. Και όσον αφορά τους ανθρώπους, είναι και αυτοί δεν ξεφεύγουν από την οτροπία των κατοίκων της ρίζας του Ψιλορίτη, με τη λεβεδιά τους, με το φιλότιμό τους, την ενεργατικότητά τους και την αιμονή τους να φτιάξουν πιο ωραίο το χωριό τους. Οι αιτήσεις λοιπόν προς την υπηρεσία μας ήταν από το Σύλλογο και την Κοινότητα. Ήρθαμε με τον Περιφερειάρχη τότε, τον κύριο Καμπέλη και τον κύριο Όθωνα, επισκεφτήκαμε το χωριό και πραγματικά η μελέτη η οποία είχαμε γίνει από την υπηρεσία μας αφορούσε την αξιοποίηση και τη σωστή διαχείριση των φαραγγιών που έχει η περιοχή και θεωρούσαμε ότι επειδή τότε το ταξιδιωτικό γραφείο του κυρίου Μπαντουμπά έφερε 1 πούλμαν το Σαββατοκύριακο, εάν αυτό το κάναμε 2 και 3 πούλμαν την ημέρα θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για το χωριό και οικονομικά αλλά και κοινωνικά για να ακουστεί και στο εξωτερικό. Τώρα, γιατί επέλεξα το χωριό αυτό? Γιατί σας είπα, έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι ίδια με την πατρίδα μου. Κατάγομαι από την Άουσα, που είναι η ωραιότερη πόλη μέσα στην Ελλάδα, από όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί. Εκείνο που δεν ξέρουν όμως, το υποστηρίζουν δηλαδή αυτό, εκείνο που δεν ξέρουν όμως ότι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Ναούσης, η σφραγίδα του Δήμου λέει ότι Δήμος Ηρωικής Πόλεως Ναούσης. 2 πόλεις είναι σε όλη την Ελλάδα με αυτό. Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και η Ιερά Πόλη Ναούσης. Άρα λοιπόν είμαι περήφανος για την καταγωγή μου, αλλά είμαι και περήφανος για τη διαμονή μου. Διότι είμαι μέσα στο Μαλεβίζι, που το Μαλεβίζι έχει να επιδείξει σειρά ηρώων σε όλους τους πολέμους της Κρήτης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ακόμα και σύγχρονους πολέμους μέχρι τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό παραδέχομαι και τους ανθρώπους και το περιβάλλον και όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέουν την περιοχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έρθω εδώ και ότι είστε εσείς εδώ, καλωσορίσατε, επειδή σαν ξένοι ξέρω ότι είναι ιδιαίτερο για τους τουρίστες και είναι πιο πολύ τη φιλοξενία εδώ στο χωριό.
οι άνθρωποι όταν περνάω με ένα γκρουπ και παραδείγματος χάρη μυρίζουν, α, μαγειρεύουν εδώ, ανοίγουν τις πόρτες και λένε ελάτε μέσα να δείτε τι κάνουμε εδώ. Και έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους, μένω στις Πατσίδες αλλού, αλλά το νιώθω σαν δεύτερο μου χωριό, νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ και είναι πιο πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Επειδή δεν είναι κάτι σαν τυκνωσό, σαν κάτι μεγάλο, είναι η καθημερινή ζωή των Έλληνων, των κριτικών, που βλέπουν και μπορούν να δουν και να μιλήσουν με τους ανθρώπους και να μάθουν πράγματα και να κάνουν συζήτηση, κάνουν κόπο και να μην μιλάνε αγγλικά. Με χέρια και πόδια μιλάνε με τους τουρίστες και τους καλωσορίζουν και νιώθουν ότι μπορούν να ζητήσουν τα πάντα εδώ. Κωνσταντίνος Αναστασάκης. Αναστασάκης, εσύ, Αναστασία, εγώ. Χάρηκα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Ξέρω ότι οι γονείς σου έφυγαν από την ομοφυκρίτη μας, μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Ναι. Ωστόσο, σίγουρα σου μετέδωσαν τη μεγάλη αγάπη της ναι. Κρήτης. Γι' αυτό και εσύ, μετά από χρόνια, ήρθες εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο και μένεις τώρα πόσα χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια. Ναι. Και δεν σταματάς, δουλεύεις και όχι μόνο δουλεύεις, κάνεις ουσιαστικά διάσημη την Κρήτη μας, γιατί συνεργάσαι με πάρα πολλά διεθνή περιοδικά. Ναι, θέλω ναι. λίγο να μου πεις την εμπειρία σου και θέλω λίγο να μου πεις και τα συναισθήματά σου. Εγώ ζηλεύω τη δουλειά σου, ναι, να ξέρεις, ναι. γιατί πας σε ωραίους τόπους. Ναι, ναι. Τώρα τελευταία έχω κάνει πολλές διαφημιστικές δουλειές για τους Δήμους. Έχω κάνει φωτογραφίες για το Δήμο Ηρακλείο, Δήμο Χερσόνησος, Δήμο Μινώα, Δήμο Μαλεβίζου και τώρα ετοιμάζουμε να κάνουμε μια μεγάλη δουλειά για το Δήμο Φεστούς. Ναι. Είναι η ματιά σου, είναι η εικόνα σου, είναι αυτή που μας πρεσβεύει. Ναι. Μίλησέ μου λοιπόν για αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, το οποίο κατάγεσαι. Είναι, για να σου πω, πριν έρθω στην Κρήτη, ήμουνα στο Λονδίνο και δούλευα για φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και ήμουν τυχερός και ταξίδεψα περίπου 100 χώρες. Και να σου πω, δεν έχω δει τίποτα σαν την Κρήτη. Έχει τα πάντα που έψαχνα στη ζωή μου και δεν ήταν στο πρόγραμμα μου να έρθω να μείνω εδώ. Έτσι με δουλειά που ήρθα εδώ και δεν ξαναέφυγα. Δεν ξαναέφυγες. Έμεινα εδώ, ναι, ναι. Και συνεχίζεις και όλο και κάτι καινούριο βλέπεις και φωτογραφίζεις. Ναι, ναι, ναι. Και μου έχουν πει, μπορεί να ζήσεις μια ζωή εδώ και να μην γνωρίσεις την Κρήτη. Αυτό μου αρέσει. Κάθε μέρα πάντα βρίσκω κάτι καινούριο, ακούω κάτι καινούριο. Ωστόσο, Κωνσταντίνε, εσύ επέλεξες να μείνεις στις Άνω Ασίτες. Ναι. Θέλω να μου πεις τον λόγο. Γιατί επέλεξες εδώ να είναι ο τόπος κατοικίας σου? Πρώτα ήρθα στο Ηράκλειο και ήρθα μια βόλτα στον Άγιο Αντώνιος, που είναι λίγο πιο εδώ και που έχει μια ωραία κλεισούρα και ερχόμαστε για εκδρομή. Γεμίζαμε νερό, έχει ωραίο νερό, παίρνουμε και το σκυλάκι. Και σιγά σιγά ερωτεύτηκα με το χωριό, γνώρισα τον κόσμο και έχει όλα που έψαχνα στη ζωή μου. Ομορφιά, πρασινάδα, καλός κόσμος. Τι να σου πω, είναι κόλλησα εδώ. Οι γονείς σου είναι από την Κρήτη, από πού είναι οι γονείς σου? Όχι, οι ρίζες του πατέρα μου είναι από Κρήτη, όμως γεννήθηκε Αθήνα. Η μάνα μου ήταν από Ιθάκη και γνωριστήκαν στην Αυστραλία. Δεν σε κράτησε η Αυστραλία? Όχι, όχι. Από μικρός ήθελα να φύγω. Ήταν ένα feeling που είχα μέσα μου που δεν ήταν... Και όταν είχα την ευκαιρία, έφυγα Λονδίνο και ακόμα δεν ήξερα πού ήθελα να μείνω και έτσι έτυχε που ήρθα για μια δουλειά εδώ και τρελάθηκα. Το
χωριό αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Εγώ θαύμασα την οτροπία των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό που λέγεται ομορφιά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Συνήθως αδιαφορούν για αυτά τα πράγματα. Συνήθως ενδιαφέρουν άλλα πράγματα στα υπόλοιπα χωριά της Ελλάδας. Όταν πήγα εκεί με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε δηλαδή αυτό το μένος για να κάνουν το χωριό τους να φαίνεται όμορφο. Ξέρετε, δεν έχω πολλή εμπειρία μεγάλη, παρότι είμαι κριτικός. Εγώ έφυγα από την Κρήτη όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός και δεν έχω εμπειρία των νοοτροπιών των σύγχρονων κριτικών. Γι' αυτό εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Έμεινα πολύ λίγο, αλλά ξαναπήγα και πάντοτε με ενδιέφερε να παρατηρώ αυτό, δηλαδή μια ανεξάντλητη διάθεση που έχουν για να φτιάξουν το χωριό ωραιότερο, να βάλουν ωραία χρώματα, να το στολίσουν με έργα τέχνης, να το φυτέψουν. Με εντυπωσίασε αυτή η διάθεση. Η Κρήτη της μνήμης μας, η Κρήτη η δική μου, δεν υπάρχει πια. Έχει χαθεί. Εγώ όταν ήμουν παιδάκι δεν υπήρχε η Κρήτη των ξενοδοχείων, δεν υπήρχε η Κρήτη του τουρισμού, δεν υπήρχε η Κρήτη των αλλοτριώσεων με την έννοια των τόσων χτισμάτων. Ήταν μια άλλη Κρήτη που όταν έρχεται στο μυαλό μου με γεμίζει τρυφερότητα και γι' αυτό συγκινούμε πολύ όταν συναντώ ανθρώπους που διατηρούν αυτές τις συνήθειες και αυτούς τους τρόπους που παλιότερα εγώ είχα γνωρίσει και έχουν χαθεί. Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια του ότι δεν χάθηκε από τη φιλοξενία που θυμάμαι εγώ τίποτα. Θέλω να σας πω ότι θυμάμαι ότι κυριολεκτικά τσακωνόντουσαν για το ποιος θα φιλοξενήσει και ποιος θα πρωτοκεράσει τον ξένο. Υπάρχει ακόμα αυτό. Υπάρχει αγάπη για την παράδοση που με συγκινεί πάντοτε. Υπάρχει αγάπη για τη χειροναξία που με συγκινεί πάντοτε. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν και φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους. Με δύο λόγια, ναι, έχει χαθεί ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά όχι όλο, είναι φυσικό να προχωράμε μπροστά και κάποια πράγματα να μην τα συναντάμε. Που ξακουστά στην Κρήτη, που ξακουστά στην
Κρήτη. Σκοπιδάκης, γεια σου Μιχάλη μου. Γεια σου Αναστασία. Τον είδατε. Καλώς ορίστε. Μαζί με το μουσικό σου σχήμα μας ξεσήκωσες και συνεχίζεις να μας ξεσηκώνεις βέβαια. Όμως εδώ έχεις και άλλο ρόλο. Είσαι αντιπρόεδρος του συλλόγου και έχεις ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του χωριού. Είσαι ουσιαστικά ο πρωτεργάτης των πρωτομών που έχει και κοσμούν την πλατεία σας. Γνωρίζεις τόσα πολλά. Ασχολούμαι με το ιστορικό κομμάτι στον πολιτιστικό σύλλογο. Από την αρχή της θητείας μου, τέλος πάντων, τώρα παραπάνω από 10 χρόνια. Μ' αρέσει το ιστορία, τέλος πάντων. Και εφόσον το χωριό μας είναι πλούσιο σε ιστορία, είπαμε ότι πρέπει να αναδειχθεί. Και έχεις το δικό σου τρόπο και όλες αυτές τις γνώσεις σου τις μεταλαμπαδεύεις και στα υπόλοιπα μέλη, αλλά και στα νέα παιδιά. Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια ιστορική αίθουσα. Γιατί αυτή η αίθουσα λειτουργούσε ως δημοτικό σχολείο. Μέχρι το 81, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μέχρι το 81 λειτουργούσε σαν δημοτικό σχολείο. Χτίστηκε το 1900 με ενέργειες του καπετάνιου Ιωάννη Πολυξίγη, που ήταν βουλευτής Κρητικής Πολιτείας. Μάλλον με δικά του προσωπικά έξοδα, τα πιο πολλά τέλος πάντων. Και ήταν ένα από τα 4 πρώτα δημοτικά σχολεία σε όλη την Κρήτη. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Γι' αυτό είναι και έχει τόσο μεγάλη αξία αυτή η αίθουσα. Και βλέπουμε ότι στους στίχους σας κοσμείτε από παλιές οικογένειες μέχρι πρόσφατα παγκόσμιους πρωταθλητές. Όπως είναι ο Καπελάκης. Από την Τουρκοκρατία, οικογένειες από την Τουρκοκρατία. Το επιτελείο του καπετά Μανώλη Μανουσάκη που ήταν πλαρχηγός Μαλευζίου. Τον Ιωάννη Πολυξίγη, που ήταν και αυτός ο πλαρχηγός Τεμένους και ο Μαλευζίου, συν βουλευτής Κρητικής Πολιτείας. Μετά έχουμε την Εθνική Αντίσταση, που το χωριό μας είχε τους πρωτεργάτες, τους πρωταγωνιστές της αντίστασης, την οικογένεια του Μπαντουβάλου τέλος πάντων, και διάφορες οικογένειες. Οι πρώτες οικογένειες του χωριού. Παλιές παρέες, τα παλιά τα τζαγκάρικα, το μήλο, το φάμπριτσες, τα πάντα. Ήταν δικιά σου ιδέα να συλλέξετε όλο αυτό το αρχαιακό ουσιαστικά υλικό, αλλά με τόση μεγάλη αξία. Είναι μεγάλος αγώνας χρειάστηκε για να συλλέξουμε όλο αυτό το υλικό, αλλά τα καταφέραμε. Και έχουμε ακόμα. Και έχεις ακόμα συλλεκτικές φωτογραφίες που θυμίζουν ουσιαστικά την ιστορία του τόπου. Πώς ξεκίνησε, πώς συνέχισε και πώς είναι σήμερα. Βεβαίως. Θα ήθελα να αναφερθούμε και στην αντιπρόεδρο του συλλόγου σας, που τη χάσατε πρόσφατα και είναι μεγάλη πληγή, ακόμα δεν έχει κλείσει αυτή Δυστυχώς, η πληγή. Δυστυχώς, ναι, η Μανογίτσα όπως τη λέγαμε εμείς, την είχαμε ονομάσει η μητέρα του συλλόγου, όσο καιρό είμαστε εμείς τέλος πάντων, που δράσαμε μαζί, γιατί αυτή ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, από το 80 που ιδρύθηκε ο σύλλογος. Από τότε έδρασε, μαζί με τον Μανώλη του Πιπεράκη, ήταν πρόεδρος ο Μανώλης του Πιπεράκης.
μετά αντιπρόεδρος εκείνη. Αντιπρόεδρος αυτή, μετά συνέχισε με εμάς, τη νέα γενιά τέλος πάντων, αλλά δυστυχώς τη χάσαμε νωρίς. Συνέχισε με εσάς και σας έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσετε για να εξελιχθείτε, για να... Επηρεαστήκαμε πολύ έτσι, από αυτή έτσι, η γυναίκα, αλλά δυστυχώς, εντάξει, ας είναι καλά και που είναι. Να συνεχίσετε έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες του χωριού, γιατί σήμερα οι περισσότερες αγχώθηκαν, κουράστηκαν, ξύπνησαν από πολύ πρωί για να μας φέρουν ένα πλούσιο μενού, ένα τραπέζι γεμάτο από καλούδια, τοπικά πιάτα, δικές σας συνταγές, γευστικότατες, νοστιμότατες, τις δοκίμασα όλες. Θα ήθελα λοιπόν να τις ευχαριστήσω όλες. Να είναι καλά. Γενικότερα υπάρχει μια αγκαλή συνεργασία στο χωριό. Σε κάθε μια ενέργεια οι φορείς όλοι μαζί πάμε μονιασμένοι. Οι νοικοκυρές όλες, άμα χρειαστεί, συμμετέχουν όλες. Και το είδαμε και σήμερα, ας πούμε. Και γι' αυτό είμαστε και αισιόδοξοι να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον του χωριού μας και του συλλόγου. Ανοασίτες, το χωριό και οι τέχνες του. Όταν το επισκεφτείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταθείτε στα εργαστήρια των κατοίκων. Ο Μινάς Μαλιαράκης εδώ και 30 χρόνια κατασκευάζει κουδούνια, ενώ η Ευαγγελιό Πιπεράκη πλέκει πανέρια. Τι λέτε, θέλετε να ξαναγηθούμε στους χώρους τους και να μάθουμε για τις τέχνες τους? Εδώ και 30 χρόνια περίπου φτιάχνουμε τα κουδούνια, σαν ασίτες, παραδοσιακά, το σφυράκι. Έχω και το συνέδριο ένα παρασύρι που με αυτόν ξεκινήσαμε μαζί. Μου έφερνε εδώ κουδούνια γιατί ασχολούμουν πολύ με το αντικείμενο, τη λαμαρίνα. Τα κολούσαμε, τα φτιάχναμε, σιγά σιγά άρχισαμε και μπήκαμε μέσα στο ρυθμό και φτιάχνουμε τα κουδουνάκια. Ενός καλού κουδουνιού είναι να έχεις την πύρα, να το φτιάξεις με μεράκι, θέλει λεπτομέρεια, αναλόγως το πάχος της λαμαρίνας, είναι και το μέγεθος, το σχήμα που θα του δώσεις. Θέλει κάποια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, δηλαδή δεν μπορείς σε ένα λεπτό να φτιάξεις ένα κουδούνι. Για να φτιάξουμε ένα κουδούνι ξεκινάμε από τη λαμαρίνα, ένα ίσιο κομμάτι, σίδερο. Το χτυπάμε σιγά σιγά στην κούρπα του, για να πάρει τη φόρμα, το σφυράκι. Μετά το κόβουμε με το ψαλίδι για να δώσουμε το σχήμα, όπως είναι αυτό. Κλείνουμε. Το παράδειγμα είναι έτοιμο για να το κλείσουμε.
το κόβουμε μετά, το διαμορφώνουμε για να γίνει πιο συμβατό. Μετά από εδώ βάζουμε τα αξεσουάρ. Αυτό εδώ που πιάνει το δέρμα και το σύστρο. Μετά το λασπώνουμε. Η λάσπη μέσα έχει χαλκό και μπρούτζο, βόρακα. Ανακατεύουμε όλα μαζί και το βάζουμε στο καμίνι. Λιώνουν όλα τα υλικά αυτά στις 1200 βαθμούς και κολλάει πάνω στη λαμαρίνα ο μπρούτζος με το χαλκό. Είμαστε 4-5 στην Κρήτη. Είναι στα Χανιά, έχει στο Συρτία και εδώ στο Ηράκλειο. Κάθε κουδούνι έχει το δικό του ήχο, αναλόγως την κούρμπα, το πάχος της λαμαρίνας και κάθε βοσκός έχει και τη δική του φωνή, ας πούμε. Στα Χανιά, παράδειγμα, θέλουν διαφορετικά. Εδώ στο Ηράκλειο διαφορετικά και σε κάθε τόπο. Δηλαδή στην Ήπειρο, ας πούμε, έχουν τα δικά τους, τα παντινιώτικα που λέμε. Αυτό, ας πούμε, μπαίνει στον τράγο. Είναι αρχηγός στο παπάδι, πάει μπροστά και ακολουθούν τα άλλα. Αυτό είναι λίγο πιο μικρό, μπαίνει σε πιο μικρό ζώο. Πιο πολλοί θέλουν να μην έχουν πολύ κούρπα, που παίζουν πιο ξερόχτυπα και ακούγονται από μακριά. Άλλοι θέλουν να παίζουν λιεράτα, όπως τη λύρα, ας πούμε, που είναι τα λέρια. Αυτό, παράδειγμα, είναι για τις κατσίκες. Παίζει όπως τη λύρα. Έχει διαφορετικό ήχο. Αυτό μπαίνει στο πρόβατο. Αυτό ακούγεται από πιο μακριά. Αυτό είναι έχει πιο ωραία μελωδία. Οι πελάτες μας είναι από όλη την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα, στα νησά δίνουμε, παντού μας ξέρουν, έρχονται από εδώ, στέλνουμε εμείς. Ξεκινήσει γύρω στις 11 γυναίκες από εδώ από το χωριό να κάνουμε μια ομάδα να πλέκουμε πανέργεια. Αλλά μετά που είδανε ότι ήταν πολύ πολύπλοκο, είχε πολλή δουλειά, σταματήσανε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και τη συνέχισα μόνη μου. Έχω ένα χωράφι το οποίο το σπέρνω. Μετά το θερίζω γύρω στον Ιούλιο και μετά καθαρίζω τις ράπες. Άλλες ράπες τις βάφω με διάφορα χρώματα και άλλες τις αφήνω έτσι, τις οποίες μετά τις βρέχω και αρχίζω και τις πλέκω. Είναι η διαδικασία μεγάλη, από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή, και μετά να πλέξεις το πανιέρι. Ένα μικρό πανιέρι θέλει γύρω από 3 μέρες μέχρι 4, ανάλογα και το σχέδιο. Τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ στο εργαστήρι σου? Μπορείτε να δείτε ντεκουπάζ, τα οποία τα φτιάχνω πάλι εγώ μόνη μου. Τις παραδοσιακές τις ανέμες, αλλά σε μικρογραφία.
τα μαντήλια, τα σαρίτσια, τα κριτικά, τα βουρζιδάκια. Μπορούμε να πούμε ότι παλιά τα χρησιμοποιούσαν, ήταν ήδη πρώτης ανάγκης τα πανέρια. Τα χρησιμοποιούσαν για να καθαρίζουν πατάτες, φρούτα, διάφορα, γιατί τότε δεν υπήρχαν οι λεκάνες όπως υπάρχουν τώρα. Και άλλα που ήταν πλουμισμένα, ας το πούμε έτσι, στολισμένα, τα χρησιμοποιούσαν για να πάνε τις νύφες, τα πρικιά της νύφης ή τα χρυσαφικά της. Και γλυκά πολλές φορές βάζανε έτσι για να τα πάνε στην νύφη. Thank you.
Μιχάλης Τριανταφυλάκης, ο χοροδιδάσκαλος. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για τα παιδιά σου. Σήμερα για πρώτη φορά είδαμε τόσους νέους μαζί. Τι ωραίοι άνθρωποι, τι ωραίο χωριό. Μερακλείδες άνθρωποι εδώ στις Ασίτες, ε! Έχει πάρα πολλούς μερακλείδες, ναι. Και έχουμε και καλή συμμετοχή. Πάρα πολύ καλή συμμετοχή και από τους νέους και καμιά φορά και από ηλικιωμένους. Έρχονται και ηλικιωμένοι. Και χορεύουνε. Ναι, ναι, συμμετέχουμε το. Πόσα χρόνια τώρα διδάσκεις χορό σε αυτό το χωριό? 15-16. Και υποθέτω άλλοι μπαίνουν, άλλοι φεύγουν, άλλοι τελειώνουν. Άλλοι σταματάνε, άλλοι συνεχίζουν. Έχει ζωή το χωριό. Πάρα πολύ. Και βλέπω ότι αγαπάνε πάρα πολύ και τιμούν με τον δικό τους τρόπο την παράδοση του τόπου μας. Ναι, το αγαπάνε. Και το υποστηρίζουν και το θέλουν κιόλας. Γι' αυτό υπάρχει τόση συμμετοχή. Μέσα από το χωριό, τι θα ήθελες εσύ να τους δείξεις και να τους διδάξεις κιόλας? Τι θα ήθελα να τους δείξω και να τους διδάξω? Ο χορός σε κάνει να νιώθεις πιο όμορφα, πιο ευχάριστα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που εγώ συνιστώ να το, όλα τα παιδιά να πηγαίνουν να μαθαίνουν να χορεύουν. Όλα τα παιδιά. Έτσι πρέπει να ξέρουν όλοι να χορεύουμε τους χορούς της Κρήτης μας. Να κρατάτε την παράδοση σε υψηλό επίπεδο. Σε υψηλό επίπεδο. Να τη στηρίξουμε. Να μην χαθεί, να μην χαθεί. Τη χάσουμε, ναι. Μιχάλη μου, γέννημα θρέμα από τις Ασίτες. Τι είναι για σένα οι Ασίτες? Οι Ασίτες είναι για μένα τα πάντα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ έχω τους φίλους μου, εδώ έχω τις δουλειές μου. Τα πάντα, η ζωή σου όλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω στις Άνω Ασίτες με μια μαντινάδα. Ένα μικρό χωριό είναι οι Απάνω Ασίτες. Μα ήβγαλε οπλαρχηγούς και στάρματα τεχνίτες. Ξανθά μαλλιά στην κεφαλή, πλεγμένα με την τάξη. Τρίχα και τρίχα γίνεται μαχαίρι να με σφάξει. Αναστασία, και αυτή η μαντινάδα δικιά σου. Σαφή για τσι μελαχρινές ο κόσμος κουβεδιάζει, μα τσι ξανθιάς η ομορφιά έχει περίσω χάζει. Λοιπόν, οι Άνω Ασίτες, όταν θα ακούσεις από πού προέρχονται και πού δεν προέρχονται, αυτά τα είδαμε με την επίσκεψη που κάναμε στους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε. Έχουμε την αρχαία Ριζινία, ένα μεγάλο οίκημα, το οποίο έχει απάνω ιερά κορφής, τα οποία αυτά όλα τα έχουμε σκάψει και έτσι να είμαι ανασκαφέας και εγώ. Μαζί με Ιταλούς αρχαιολόγους και Έλληνες. Και αυτά τα ευρήματα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπως Ανώφιο με τις δύο θεότητες, και έχουμε και τους Κούρους. Από κάτω η αρχαία Ριζινία, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, ανήκει στον Πρινιά. Το νεκροταφείο της αρχαίας Ριζινίας ανήκει στις Ασίτες. Και βρήκαμε και ευρήματα, έσκαψα και βρήκα ευρήματα θυσίες και αλόγων. Όταν ένας αξιωματούχος εκείνης της εποχής σκοτωνόταν ή σε πόλεμο ή πέθαινε, του βάζανε μαζί και το άλογό του. Γιατί βρήκαμε ταφές δίπλα στον αξιωματικό με τα σπαθιά του, με τα ξύφη του και ταφές αλόγων. Όταν πρωτοφέρανε πάει τις σκαυτικές μηχανές στο χωριό. Οι σκαυτικές, δεν ξέρω πιο πολύ τις ξέρετε, δεν σου σκάφτομαι τώρα τα μπέλια. Έφεραν την πρώτη σκαυτιά, περίπου το 50 τη φέρανε εδώ πέρα.
Αλλά λέει αυτός που την έφερε, πρέπει να τη βάζει να δουλέψει μισή ώρα με βεζίνη, να κάψει τη βεζίνη και ύστερα να τη βάζει να σκάφτη. Μην τη βάζει δε λόγο, γιατί θα πάθει ζημιά. Τη βάλαμε λοιπόν και κάτω-κάτω, πήγεται στο Μινά του Κουντουνάρη, στην Καμάρα πάνω, στη γέφυρα. Και σκάφτε, να δουλέψει να κάψει τη βεζίνη, όλο το χωριό μαζόχτηκε να τη βλέπει. Δεν ήξερε τι ήταν. Και κάποια στιγμή η μηχανή με το τρέμουλο που έκανε, αφέθηκε το χειρόφρενο και άρχισε η μηχανή γύρω. Η χωριανή λέει, μας φάει θέλει λάχανο. Λέει, φωνιάξτε μωρέ του Δράκο. Ο Δράκος ήταν ένας αποστολάκης εδώ πέρα, μπάρμπας μου, και λέει, κυνηγός, φωνιάξτε μωρέ του Δράκο, της παίξει μια μπαλωδιά, της σκοτώσε, πάει στο διάολο. Αφού δεν τη στέλνουμε, δεν την κάνουμε καλά.
Κύριε Κοπηδάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ στο αρχοντικό σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μου κάνετε τιμή. Ένα αρχοντικό πόσων ετών? Το σπίτι είναι πάρα πολύ παλιό. Πρέπει να είναι από τον προπάπο μου, τον παππού μου, τον πατέρα μου. Ο παππούς μου έκτισε αυτό τον όροφο στον πατέρα μου. Παντρεύτηκε το 28 ο πατέρας μου. Άρα είσαστε μέσα στο σαλόνι της μητέρας μου του 1928. Από μιμής, από το Θεόφιλο, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ο πατέρας μου στη Μικρά Ασία, αραβωνιασμένοι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ο αδερφός μου ο Μανώλης γιατρός στην Αμερική με τη γυναίκα του, εγώ με τη γυναίκα μου, ο αδερφός μου ο Γιάννης με τη γυναίκα του, εκεί η οικογενειακή φωτογραφία, είμαστε 4 αγόρια. Αυτός είναι ο περίφημος μπουφές της μητέρας μου, τότε που ερχόταν τα βιενέζικα έπιπλα και χαλούσανε τα παραδοσιακά του δεκαετίας του 20. Το τραπεζομάντιλο είναι από τα νηφικά εργόχειρα της μητέρας μου, τα έπιπλα όλα της μητέρας μου, το τραπέζι. Αυτός είναι καθρέπτης του παππού μου, του καπετάν Μανσομανόλη, που είναι απέναντι. Απέναντι είναι του βραβείου για την εθνική αντίσταση που πολέμησε ο πατέρας μου με την ομάδα Μπαντουβά. Και από κάτω είναι ένα βραβείο από τα κρασιά, γιατί ο πατέρας μου ήταν παραγωγός κρασιού, και είναι ένα βραβείο από έκθεση της Θεσσαλονίκης. Για το χωριό μας, θα πω το ταμιγίσω για τους κατοίκους του, ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά ο κάθε χωριανός μας εδώ, και το βλέπω από τόσα που δημιουργούν, από επινοήσεις, από τον τρόπο που ζουν, τι επιλέγουν, τι κάνουν πραγματικά. Από παλιά λοιπόν είχε οπλαρχηγούς και ένας από αυτούς ήταν ο παππούς μου, που τον βλέπετε απέναντί σας, ο προπάπος μου. Ο πατέρας μου ήταν το πρώτο του εγγόνι και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα, ήταν η πρωτοκόρη του. Και γι' αυτό τον είχε και εδώ στα τελευταία του, που εγώ το πρόλαβα. Μου έδινε να του πηγαίνω φαγητό, να τον έβλεπα, ήταν έτσι μια δυνατή μορφή. Κάτι σαν τις προσωπικότητες περιγράφει ο Καζαντζάκης και ο Πρεβελάκης. Κάτι τέτοιο ήταν ο παππούς μου. Τον έβλεπα λοιπόν, τον τρόμαζα, αλλά ένιωθα ότι με αγαπούσε πάρα πολύ. Μου τραβούσε και καμιά φωνή έτσι δυνατή. Όταν δε τον θάβαμε, όταν πέθανε το 44, οι Γερμανοί έφεραν απόσπασμα, του απέδωσαν τιμές καπετάνιου, οπλοαρχηγού, με την ελληνική σημαία που πρώτη φορά τη βλέπαμε. Και εγώ σαν μαθητής δημοτικού μου ανέθεσαν να μιλήσω για τον προπάπο. Θυμάμαι, ο πατέρας μου όταν έπεσαν αλεκτροτιστές είχε 3 μικρά παιδιά. Τον αδερφό μου, τον μεγάλο, τον γιατρό, εμένα και μωρό το Γιάννη. Τον κάλεσε λοιπόν ο παππούς στο σπίτι, εδώ από κάτω που τον είχε η γιαγιά μου, και του λέει: «Γιώργη, άκουσα ότι πέσανε εχθροί από τον ουρανό στη χώρα, αλήθεια είναι?» «Ναι, παππού, είναι οι Γερμανοί». «Και γιάντα μωρέ, κάθεσε». Λέει: «Παππού, τι να κάνω? Έχω 3 μωρά παιδιά. Και όταν μωρέ κινδυνεύει η πατρίδα, τα κοπέλια ξανοίγομαι». Μας παράτησε λοιπόν ο πατέρας και πήγε στο Σταυρό Μέρο τότε, είπε 3 μέρες. Είναι ασιθιανός ο Πολυψίγης. Είναι γνωστός από τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Ωραίος άνθρωπος, παλικάρι, σε πολλές εκστρατείες, μέχρι και στην εκστρατεία του 1918 στην Ουκρανία είχε πάει και σε άλλες εκστρατείες, πολέμησε παντού.
Έμεινε βέβαια η οικογένειά του μετά στο Ηράκλειο, έκαμε οικογένεια στο Ηράκλειο αργότερα. Εξελέγει σαν εκπρόσωπος στην κριτική πολιτεία πολλές φορές, βουλευτής εκπρόσωπος όπως τους λέγανε τότε, μέχρι που ενώθηκε η Κρήτη, ναι, συνταξιοδοτήθηκε και μετά τον αγαπούσε πάρα πολύ το Ηράκλειο, ήταν πολύ αγαπητός. Και μετά που συνταξιοδοτήθηκε, οικειοθελώς έκανε τον παιδονόμο. Και το θυμόνταν όλα τα παιδιά για την παλικαριά του και για την απόφασή του. Και ωραίος άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι στο χωριό του έκτισε το σχολείο που είναι τώρα το Πολιτιστικό Σύλλογος και μία πετρόχτιστη ωραία γέφυρα που υπάρχει παραπέρα. Αυτά μας άφησε σαν ενθύμιο. Οι κάτοικοι εδώ είναι από παλιά και μέχρι τώρα είναι δραστήριοι, δουλευτάδες, ενεργητικοί. Όταν ένας κάνει κάτι καλό θέλουν και οι άλλοι να το μιμηθούν. Έχουν μεγάλη δράση και συνεχίζουν και σήμερα. Αλλά η όλη ζωή του χωριού, έτσι που είναι ενωμένη με τα γλέντια τους, τα εξοκλήσια τους, τα πανηγύρια, είναι καταπληκτικό χωριό. Η γυναίκα μου όταν την έφερα εδώ, αραβωνιασμένοι είμαστε, το πρώτο που της έκανε εντύπωση, ίσως από το χωριό της, δεν ξέρω, δεν θα ήταν το ίδιο, έβλεπε ότι υπήρχε μια άνεση και μια ελευθερία στις γυναίκες. Περνούσαν από το καφενείο με το καλάθι τα σταφύλια και έδιναν στους άντρες που καθόταν. Αυτό λέει στο χωριό μας εμάς δεν θα συνέβαινε ποτέ. Αλλά και πολλά άλλα. Ναι, είναι ωραίοι άνθρωποι. Γι' αυτό τους αγαπώ και εμείς που είμαστε οι κάτοικοι του χωριού και το λέμε του Σαββατοκύριακου και των εορτών, χαιρόμαστε που ερχόμαστε και τους βλέπουμε συχνά εδώ. Φτιάχνουμε σήμερα. Σήμερα θα σας φτιάξω αγνώπιτες. Τις κάνετε εδώ στο χωριό τις αγνώπιτες. Πάρα πολύ τακτικά, σε 29 τραπέζια, σε γιορτές. Τις έχετε και γρήγορα. Ναι. Να σκεφτώ ότι τις έμαθε η μαμά σου. Η μαμά μου, η γιαγιά μου, όλες, η προγιαγιά μου, όλες κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες πώς λένε. Αγνώπιτες. Και βέβαια το κύριο βασικό υλικό είναι το αλευράκι μας, ε. Αλεύρι, χλιαρό νερό, μαγιά και λίγο λαδάκι. Τέλεια. Και από ό,τι βλέπουμε, έχεις φτιάξει το ζυμαράκι σου, ναι, έχω φτιάξει το ζυμαράκι. Αν θέλετε να σας δείξω πώς γίνεται η διαδικασία, παίρνουμε λίγη ζύμη, την ανοίγουμε, βάζουμε τη μυζήθρα μας, ξυνομυζήθρα. Την έχεις κάνει μπαλάκια τη μυζήθρα σου. Την κάνω μπαλάκια, ναι, την έχω κάνει μπαλάκια πιο ευκολία. Οπότε την αγνώπιτα δεν την τηγανίζεις έτσι. Όχι. Θα πρέπει λίγο, βέβαια, για να πάει το τυράκι παντού. Βλέπω ότι το λάδι σου καίει. Ναι, θα τη βάλουμε τώρα να την τηγανίσουμε, να τη δείτε πώς είναι και τηγανισμένη. Μπράβο. Πεντανόστιμο για πρωινό, για... Για όλες τις ώρες. Για όλες τις ώρες. Να τις προσφέρεις είναι τέλειες. Και τις προσφέρεις με μέλι συνήθως στο τέλος. Ναι. Ειρήνη μου, τώρα ορίστε. Βλέπουμε. Έτσι, ναι. Τις έχεις ήδη απλώσει. Ναι. Τις κάνουμε πολύ λεπτές, όχι τόσο ούτε ως... Ούτε λεπτές, ούτε και πολύ χοντρές. Ναι. Και είσαι έτοιμη να τις τηγανίσεις. Ναι. Το τηγάνι σου πρέπει να βράσει καλά, ναι. Γιατί βλέπουμε... Όχι καλά, αλλά όχι και άβραστο. Ωραία. Μοσχομυρίζει η ειρήνη μου, η αγνώπητά σου και βλέπετε πόσο φουσκωμένη είναι παιδιά. Έχει βάλει και το χαρτάκι της για να απορροφήσει το λαδάκι και στο τέλος θα περιχύσουμε και το μελάκι και το πετιμεζάκι, έτσι προϊόντα του χωριού, να την κάνουμε ακόμα πιο λαχταριστή. Ειρήνη, και έτσι μπορείς να τη φας. Εννοείται. Αλλά εμείς το θέλουμε και το κάτι της. Εγώ ας πούμε θα βάλω μέλι γιατί μ' αρέσει έτσι.
το τυράκι με το μέλι κάνει ένα συνδυασμό ανεπανάληπτο γευστικό. Τέλειο. Εσύ τι θα βάλεις στη δικιά Εγώ σου? Εγώ θα βάλω πετιμέζι. Έχουμε δύο επιλογές για να φάμε την αγνοπιτά μας. Δηλαδή πείτε μου τώρα, δεν θα θέλατε να ήσασταν εδώ παρέα μας? Να τις κάνετε στο σπίτι σας. Καλή σας όρεξη. Βαγγελιό μου, είναι μαγεία να σας συναντώ, να μου φτιάχνεις παραδοσιακό, χωριάτικο ψωμί σε αυτή την υπέροχη θέα μπροστά. Ε? Όντως είναι υπέροχη η θέα μας. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου. Εσύ πώς αισθάνεσαι που κατάγεσαι από αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο? Πρώτα περήφανη και μου αρέσει πάρα πολύ ο τόπος μου, διότι έχει και ιστορία και είναι και ωραίος τόπος και είναι και γεωγραφικά σε ωραίο σημείο. Βαγγελιό μου, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε. Το προζύμι, το οποίο το φτιάχνουμε όλες οι νοικοκυρές του χωριού την ημέρα του Τιμίου Σταυρού, που παίρνουμε μόνο αλεύρι και νερό, βάζουμε το κλονάρι του Βασιλικού από τον Τίμιο Σταυρό και φουσκώνει μόνο. Γιατί αν δεν το κάνετε δεν θα έχει επιτυχία. Όχι, έτσι, θέλετε τη χάρη του και την ευχή του, έτσι, σωστά. Βέβαια, έτσι. Μετά το αποξηραμένο είναι αυτό. Το ξηραίνουμε και το βάζουμε στο ψυγείο και το έχουμε όποτε θέλουμε. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Όταν τώρα θέλουμε να ζυμώσουμε. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Όταν θέλετε να ζυμώσετε. Όταν θέλουμε να ζυμώσουμε, τρεις μέρες πριν, παίρνουμε το αποξηραμένο προζύμι και το ανεπίσουμε που λέμε εμείς στα χωριά. Δηλαδή το ενεργοποιούμε κάθε μέρα μέχρι να πάρει αυτή τη μορφή και να το βάλουμε να φτιάξουμε το ζυμάρι. Τέλεια, τέλεια. Οπότε έχουμε τη μαγιά μας. Έχουμε καταρχήν το αλευράκι μας. Είναι σκληρό, είναι μαλακό, είναι για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις βάζουμε, ναι. Και σκληρό. Το νερό μας, το λάδι μας, σαλάτι και λίγη αποξηραμένη ακόμα μαγιά μαζί με το προζύμι μας. Βάζουμε νερό. Το νεράκι μας στην πύληνή μας πιατέλα. Είναι πύληνη γιατί έχει το λόγο της. Βέβαια. Εδώ είχαμε και ένα θείο ο οποίος έφτιαχνε τα πύληνα και έχει όλο το χωριό από μια τέτοια πιατέλα. Πιάνει, λέει, καλύτερα το ψωμί. Γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Αν δεν είναι η πιατέλα πύληνη, δεν έχουμε ψωμί, δεν ζυμώνουμε. Εγώ αυτά έχω μάθει τώρα στη γύρα που κάνω την όμορφη στα χωριά μας. Έβαλες λοιπόν νεράκι, λαδάκι. Το σταυρώνουμε, δίνουμε και τις ευχές μας. Ναι. Αλλιώς... Δεν έχει νόημα. Βάζουμε και τη μαγιά μας σε σκόνη. Το προζύμι μας. Και αρχίζουμε. Κυκλικές κινήσεις. Εγώ είμαι η φωνή σου, γλυκιά μου. Ναι. Και εσύ τα χέρια. Κυκλικές κινήσεις. Σιγά σιγά, μαλακά μαλακά. Δεν θέλει νεύρα. Δεν θέλει άγχος, γιατί δεν θα πετύχει το ψωμάκι μας. Βέβαια, ανάλογα την ψυχολογία μου και το παιδί μου. Και κάπως έτσι είναι η ψυχοθεραπεία σας εδώ στο χωριό, ε. Να μαγειρεύετε και μετά να έρχονται οι δικοί σας άνθρωποι και να σας λένε, μα πόσο νόστιμο, βρε μαμά, το κάνεις εσύ. Να την η μορφή που θέλουμε. Αυτή είναι η μορφή. Αφράτη, αφράτη, δεν μπορεί να μην τη βλέπετε. Φαντάσου να το αγγίξεις κιόλας, να το νιώσεις. Δεν κολλάει, λίγο κολλάει. Βάζουμε και λίγο αλευράκι, βέβαια, ε. Βέβαια. Πρόσεξε, εγώ τι θα σου φέρω τώρα. Θα σου φέρω το σοφρά, το παραδοσιακό, για να μου πλάσεις το ψωμάκι. Φτιάξαμε τη ζυμούλα μας. Μ' αρέσει που τον έχεις εσύ εδώ, αυτόν εδώ. Βέβαια. Ε, τη γιαγιά σου, είναι. Βέβαια. Θα βάλουμε αλεύρι. Το βλέπουμε ότι το παίρνει στο ψωμάκι, γιατί έχει και αυτό, είδατε τα χέρια μας εδώ τη φίλη μας της Βαγγελιός. Από κάτω προς τα πάνω. Έτσι κάνει καλύτερα που σκόνει μετά. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο δεν την τραυματίζουμε τη ζύμη μας. Όχι, βέβαια. Βαγγελιό μου, φουρνίζεις, ξεφουρνίζεις κάθε μέρα? Πολύ συχνά, ναι, βέβαια. Εύκολη διαδικασία. Μεράκι θέλει. Αυτό.
και μετά έτσι. Να σου αρέσει, να φτιάχνεις αυτό που σου αρέσει για να πετύχεις κιόλα. Συνήθεια είναι όλα. Να το βάλεις στην καθημερινότητά σου και να τρως δικό σου ψωμάκι, δικό σου φτιαγμένο από τα χεράκια σου. Είμαστε έτοιμοι να το φουρνίσουμε? Βεβαίως. Πάμε να σε δούμε τώρα να φουρνίζεις και να ξεφουρνίζεις. Μας, που με την βαγγελιό μας το φτιάχναμε τόση ώρα και μετά το φαγητό τα κορίτσια μας έχουν και γαλακτομπούρεκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε υπέροχοι. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε στους όμορφους ασίτες. Η σαλάτα, η σαλάτα. Πάντα μαζί με το φαΐ πρέπει η σαλάτα να κοπεί. Πάντα μαζί με το φαΐ πρέπει η σαλάτα να κοπεί. Προσοχή, προσοχή. Ετοιμή, ετοιμή. Η σαλάτα, η σαλάτα. Θέλει ντομάτα, θέλει ντομάτα. Θέλει αγγούρι, θέλει αγγούρι. Θέλει λαδάκι, θέλει ξυδάκι, θέλει ξυδάκι. Πρέπει σαλάτα να κοπεί. Προσοχή, προσοχή. Έτοιμη, έτοιμη. Η σαλάτα, η σαλάτα. Θέλει ντομάτα. Αυτή τη στιγμή παίζουμε παιχνίδια σε κύκλο. Είναι παιχνίδια κοινωνικοποίησης. Και ενδιαφερόμαστε να εντάξουμε και τα παιδιά του χωριού σε όλο αυτό το κομμάτι. Μας αρέσει η φιλοξενία του χωριού και γι' αυτό ερχόμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Μας αρέσει να ασχολούμαστε και με την προσφορά στο χωριό, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι του χωριού μας δίνουν το OK να το κάνω αυτό το πράγμα. Και αρέσει και στα παιδιά πάρα πολύ αυτό. Είμαι από την τέταρτη ομάδα αεροπροσκόπων Ηρακλείου, από το τέταρτο σύστημα. Είμαστε μαζί με τη δεύτερη ομάδα. Είμαστε στη Βίγλα, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και εβδομάδα παραβδομάδα επισκεπτόμαστε και ένα χωριό. Αντίστοιχα, ανάλογα το. Έχουμε στις σκηνές μας, εδώ δίπλα. Δίπλα στην Παιδική Χαρά δίνει το χώρο ο Σύλλογος. Κάθε παρεούλα μικρή από τους προσκόπους στείνει μόνη της στη γωνιά τους, στείνει μόνη της στη σκηνή τους και διαμένουν εδώ. Μόνο τα παιδιά, μαζί με εμάς, με ασφάλεια, ζωή στην Ήπειρο. Το φαγητό τους το φτιάχνουν μόνο τους. Μαθαίνουν κάθε φορά και κάτι διαφορετικό, με τη δική μας τη βοήθεια φυσικά. Και μαθαίνουν το μαγείρεμα στην Ήπειρο και την ασφάλεια από φωτιά, από το οτιδήποτε. Σήμερα είναι λίγο πιο ελαφρύ το γεύμα μας. Θα έχουμε μακαρονάκια, γιατί θα φύγουμε λίγο νωρίτερα για να προλάβουμε. Οι γονείς πρέπει να γράψουν τα παιδιά στους προσκόπους, κυρίως για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, γιατί από πολύ μικρή ηλικία προσπαθούμε να τα μάθουμε, να πάρουν αξίες και να γνωρίσουν τα ήθη του κόσμου, της περιοχής και να απογαλακτιστούν, προφανώς. Ερχόμαστε εδώ πέρα όλες οι μαμάδες, κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, μετά το σχολείο και καθόμαστε 3-4 ώρες, εδώ πέρα τρώμε το κολατσιό μας. Παίζουμε. Σαββατοκύριακο εννοείται ερχόμαστε και πρωί και απόγευμα και στα ψαράκια και στο πάρκο. Σημειωτέων ότι τα παιδιά εδώ είναι παιδιά όλων. Δηλαδή, μπορώ να φύγω εγώ, τα παιδιά μου τα έχει η επόμενη μαμά. Θέλει να φύγει μια άλλη μαμά, τα έχουμε εμείς. Αυτό πιο πολύ με έχει τραβήξει σε αυτό το χωριό. Είμαι νύφη εδώ πέρα 11 χρόνια και αποφασίσαμε από το κέντρο του Ηρακλείου να έρθουμε εδώ να μείνουμε. Τα παιδιά εδώ πώς περνάνε, τι ποιότητα ζωής έχουμε?
έχουν ηρεμία, έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής. Κοιμούνται ήρεμα, παίζουν με τα ζώα, με τη φύση, συνέχεια. Ασχολούμαστε με τα έντομα, με τα ζώα. Είναι όλοι φίλοι μεταξύ τους. Κύριε Πιπεράκη, ναι. Τι είναι για σας οι Άνω Ασίτες? Καταρχήν είμαι περήφανος που είμαι από αυτό το χωριό. Πολλά χωριά στην Κρήτη, πάρα πολλά, είναι ηρωικά και έχουν ιστορία. Ένα από αυτά είναι και το χωριό μας. Είμαι πραγματικά υπερήφανος που ζω σε αυτό το χωριό και θα αφήσω και την τελευταία μου πνοή σε αυτό το χωριό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το χωριό μου τα τελευταία χρόνια μεταμορφώνεται θετικά. Γίνονται παρεμβάσεις και σε ιστορικά του μνημεία και στα σοκάκια του και στα σπίτια του και είμαι πολύ περήφανος που έχει αυτή την ωραία όψη το χωριό μου που πολλοί κόσμος μιλάει γι' αυτό, που χαίρονται να το επισκέπτονται και γενικότερα που είναι ένα χωριό το οποίο κάνει δράσεις και παράγει πολιτισμό. Το χωριό είναι για μένα ο τόπος που αγαπώ, ο τόπος που είμαι περήφανος που είμαι Ασιτιανός. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το χωριό, δηλαδή να πάω να κάτσω στο Ηράκλειο, να πάω να... Δεν μπορώ να φύγω από το χωριό. Είναι εδώ οι δουλειές μου, είναι εδώ οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, τέλος πάντων, όλα. Και μέσα μου, ρε παιδί μου, είναι η φωτιά του χωριού. Okay. Είναι ο τόπος μου. Είναι ο τόπος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που έχω τις αναμνήσεις μου. Οι αναμνήσεις παιδικές φυσικά μένουν εξίτηλες στη μνήμη και τις κουβαλάς σε μια ολόκληρη ζωή. Κακά τα ψέματα, έχω πάει σχεδόν σε όλα τα χωριά της Κρήτης και μοιραία συγκρίνω. Και πραγματικά μου φαίνεται ότι είναι το πιο όμορφο χωριό εδώ. Γι' αυτό φυσικά και επέλεξα να επιστρέψω στον τόπο μου. Ζω μόνιμα εδώ και δραστηριοποιούμε φυσικά μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στο σύλλογο για να κάνουμε τον τόπο αυτό ακόμα ομορφότερο. Όπως είχε πει και ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας τόπος δεν είναι ένα σύνολο γης, φυτών και υδάτων, αλλά είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη. Έτσι λοιπόν, για μένα είναι η προβολή της ψυχής των προγόνων μου, αλλά και των ανθρώπων των σύγχρονων που ζουν εδώ, πάνω στην ύλη, πάνω σε αυτόν τον γεροπλάτανο στην πλατεία του Αγιάννη, πάνω στο νερό το οποίο τρέχει από την Μπούκα του Λιονταριού στην Κρίνη που έχουμε. Εκεί λοιπόν πραγματικά μπορώ να δω την ομορφιά του τοπίου.
καινούργια αγάπη με πλέξε, αμάν με πλέξε. Καινούργια αγάπη με πλέξε και μ' αφήκει παλιά μου. Αγάπες να έχεις.